Μια πολύ μεγάλη νίκη. Με τι προσδοκίες ήρθατε εδώ και πώς τελικά φεύγετε? Όπως είπατε και εσείς, μια πολύ, πολύ μεγάλη νίκη, πολύ σημαντική νίκη απέναντι σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο που το πραγμάτων έχει εντελώς διαφορετικούς στόχους από εμάς. Εμείς για δεύτερη εβδομάδα συνεχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε ποια πρέπει να είναι η φιλοσοφία της ομάδος. Οι αθλητές δείχνουν πρόοδο, άλλο ένα βήμα μπροστά. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Πάντα είμαι απαιτητικός, πάντα προσπαθώ και το καλύτερο. Πίστευα ότι ίσως μπορούσαμε να κατακτήσουμε την νίκη και λίγο πιο εύκολα, αν στο τέταρτο σετ παίζαμε μεγαλύτερη διάβγεια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε ξανά την μπάλα στην κατοχή μας και να οργανώσουμε την επίθεση. Παρά τα αυτά, όπως είπα και πριν, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Πολύ σημαντική νίκη. Όταν δείχνουμε πρόοδο, αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό για το προπονητικό team και μας παρακινεί έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους αθλητές να δώσουν ακόμη περισσότερο, γιατί όταν μας δείχνουν ότι μπορούν, εμείς δεν σταματάμε, τους πιέζουμε έτσι ώστε να παίρνουμε όσο δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα. Πολύ σημαντική και την ομάδα μας. Θέλουμε να την αφιερώσουμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπόρεσε να βρίσκεται σήμερα μαζί μας, τον Νίκο τον Τζάπο. Έχασε τον πατέρα του, να αφηγηθούμε συλληπιτήρια. Και η νίκη είναι αφιερωμένη σε εκείνον. Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, είδαμε ότι είστε μια ομάδα με φοβερές άμυνες, φοβερές αλληλοκαλύψεις, γεγονός που δίνει ένα ρυθμό στο παιχνίδι σας, που μεταφράζεται και σε μια επιθετική αποτελεσματικότητα. Ποια στοιχεία είδατε εσείς και ικανοποιηθήκατε απόλυτα από τους παίκτες σας και ποια ίσως θα θέλατε, αν όχι να βελτιωθείτε προφανώς, αλλά σηκώνουν και ακόμα περαιτέρω βελτίωση? Υπάρχουν πολλά στοιχεία στα οποία πρέπει όχι να βελτιωθούμε, να αποκτήσουμε σταθερότητα. Αυτό θεωρώ ότι κάνει και μια ομάδα. Καλή ομάδα, καλό σύνολο. Αυτό προσπαθούμε να επιτύχουμε. Υπάρχουν διαστήματα μέσα στο παιχνίδι που παίζουμε αρκετά καλό βόλεϊ και υπάρχουν διαστήματα που κάνουμε παιδικά λάθη, αβίαστα λάθη. Αυτό θα κοιτάξουμε να το περιορίσουμε. Αφενός, αφετέρου θα κοιτάξουμε να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι και να έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια χωρίς μεγάλες διακυμάνσεις στο παιχνίδι μας. Όχι μόνο στην άμυνα. Η φιλοσοφία μας είναι αυτή. Θεωρούμε ότι όσο κρατάμε την μπάλα στον αέρα, έχουμε δυνατότητες να κοιτάξουμε στα μάτια τον οποιοδήποτε αντίπαλο. Και το κάνατε πολύ επιτυχώς. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ από πολύ. Την τρίτη θέση πια που βρίσκεστε. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια και στη Σύρο. Συγχαρητήρια στο Μάρκο τον Καλλιώτο, που άλλαξε τον ρυθμό του παιχνιδιού. Μας δυσκόλεψε αρκετά. Είναι σημαντικό τα παιδιά που είναι διεθνείς αθλητές να παίρνουν συμμετοχές στις ομάδες τους. Ήταν πολύ ενθαρρυντικό τόσο για αυτόν όσο και για τον Γιώργο Παπαλεξίου. Και εύχομαι και οι υπόλοιποι αθλητές να διεκδικούν θέσεις στις ομάδες τους, έτσι ώστε το καλοκαίρι που έχουμε ένα πολύ σημαντικό στόχο το πανευρωπαϊκό, να είμαστε όλοι έτοιμοι πόλεμοι για το καλύτερο. Καλή επιτυχία. Καλή επιστροφή.